Της Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας πηγή ελπίδος και παραμυθίας. Επιμέλεια και παρουσίαση, χάρη Αράπης Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η εκπομπή «Τα Λόγια της Ερήμου» και πάλι μαζί σας από το ράδιο «Ελπίδα» της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλεως για να μας μιλήσουν με λόγους ελπίδος, πίστης και αγάπης μέσα από την έρημο και από τις Ιερές Μονές χαρίζοντας σε όλους μας την πνευματική αναψυχή. Απέφευγαν την δόξα των ανθρώπων. Κατά τα έτη 1976-1977 που δικαίω και πρόεδρο τη Σκήτη, αντίστοιχα, ήταν οι καλλιτέχνε Αγιογράφοι και κατά σάλκα αδελφοί, οι Σεραφείμ και Βασίλειο, οι λεγόμενοι Βολιώτε, αποφάσισαν οι προϊστοί τη Σκήτη να μεταφέρουν τα οστά των κεκινημένων πατέρων από την υπόγεια Καμάρα στο νεόκτιστο Οστεοφυλάκιο. Στη μεταφορά πήραν μέρο πολλοί πατέρε. Οι ιερομόναχοι και πνευματικοί, γέρο άνθιμο του Λάμπη, Γαβρίλ των καλλιτεχνών Αγιογράφων, αδελφών Καρτσονέων, Σημειών από την Καλύβη Παπαντή, Χαράλαμπο Ιερομόναχο από τον επίση καλλιτεχνικό αγιογραφικό οίκο των αδελφών Ανανιέων, Γέρον Γρηγόριο Μοναχό από τον καλλιτεχνικό αγιογραφικό οίκο Αγία Τριά και πολλοί άλλοι πατέρε και αδερφοί, οι οποίοι μαρτυρούν πω όλα τα οστά εξέμπεμπαν άρρητη και υπερκόσμια ευωδία. Για να θαυμάσει όμω κανεί και να απορρίσει συγχρόνω με την ταπεινοφροσύνη των μακαρίων αυτών ασκητών και για να γνωρίσουμε όλοι πόσο οι πατέρες αυτοί μισούσαν και απέφευγαν την δόξα των ανθρώπων και τη διάκριση ανάμεσα στους άλλους παραθέτουμε το αξιοπερίεργο φαινόμενο που μας διηγήθηκαν αυτοί που μετέφεραν τα οστά. Όταν ένας από τους αδελφούς πήρε από το σωρό των οστών μια νεκροκεφαλή και την έβαλε στο σάκο του, εκεί που περνούσε μπροστά από τους άλλους αδελφούς, όλοι αισθάνθηκαν ένα ιδιαίτερο άρωμα και πολύ έντονη ευωδία να βγαίνει από εκείνη την κάρα. Τότε Όλοι οι πατέρε έτρεξαν να δουν ποια είναι η κάρα που τόσο πολύ ευωδιάζει για να την ξεχωρίσουν και να την έχουν μαζί με τα άλλα για λείψανα στην εκκλησία. Τότε η ιδιαίτερη εκείνη ευωδία και το άρωμα κρύφτηκε, χάθηκε και εξαφανίστηκε τελείω. Μάται έψαξαν οι πατέρε όλου του άκου βγάζοντα τα οστά ένα-ένα. Ένα. Καμιά διαφορά δεν υπήρχε ανάμεσά του. Αυτό έγινε ένα μεγάλο μάθημα σε όλου μα για να γνωρίσουμε πόσο η πραγματική εκείνη η μοναχή Απέφευγαν και δεν δέχονταν τη δόξα των ανθρώπων και με τα θάνατον ακόμα, επειδή τους είναι υπέρ η δόξα που έχουν από τον Αθάνατο Βασιλέα και Θεό ημών. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κύριλος Β ο, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κύριλος Β περιφρόνησε τίτλους και αξιώματα δόξης και τιμής και παντός είδους ματιοδοξία εγκατέλειψε τα εγκόσμια και κατατάγει σαν υποτακτικό και απλό μοναχό στη συνοδεία τη καλύβη των Αγίων Αποστόλων, που είναι κάτω από το Κυριακό τη Κήτη. Η καλύβη αυτή είχε ένα κτήμα με ελαιοδόντρα κάτω στην παραλία, το οποίο καλλιεργούσαν οι πατέρε για άσκηση και σκληραγωγία του σώματο αφενό και για ένα μικρό εισόδημα προ συντήρηση των αδελφών αφετέρου. Ο Πατριάρχη Κύριλο, παρόλη την προχωρημένη ηλικία του, πήγαινε πρώτο στο κτήμα να βοηθήσει και να δίνει θάρρο στου αδελφού για να εργάζονται με προθυμία. Επειδή όμω ήταν πολύ απότομη ανηφόρα και κατηφόρα, πολύ κοραστική σε νέου, πολύ δε περισσότερο σε γέρου, για το λόγο αυτό και με την άδεια του γέροντα τη Καλύβη, δόθηκε στον Πατριάρχη ένα υποζύγιο για να τον κατεβάζει και να ανεβάζει από το κτήμα στο σπίτι. Μια πολύ ζεστή καλοκαιρινή ημέρα, στη μεγάλη ζέστη του καλοκαιριού, το γαϊδουράκι καταϊδρωμένο ανέβαζε τον Πατριάρχη από το κτήμα στο σπίτι. Στο δυσκολότερο μέρο του δρόμου, ο Πατριάρχη είδε δύο νέου να σκουπίζουν τον υδρότα από το πρόσωπο του ιδερχομένων. Όταν πλησίασε ο γαίδαρο που μετέφερε τον Πατριάρχη, οι νέοι σκούπιζαν τον υδρότα από το ζώο. Ο Πατριάρχη, μόλι είδε του λαμπρού εκείνου νέου να σκουπίζουν μόνο τον υδρότα του ζώου, πειράχτηκε που δεν σκούπισαν και αυτόν και μέσα του παραπονέθηκε και είπε: Περίεργο πράγμα. Το ζώο σκούπισαν και όχι μένα. Άραγε είμαι χειρότερο από το γαϊδούρι. Τότε οι λαμπροφόροι νέοι εξαφανίστηκαν και ο Πατριάρχη άκουσε μία φωνή να του λέει: Εμεί σκοπίζουμε μόνο αυτού που υδρώνουν από τον κάμα τη εργασία και όχι αυτού που υδρώνουν από την ανάπαυση και τι καιρικέ συνθήκε. Ύστερα από αυτό ο Πατριάρχη δεν μεταχειρίστηκε το ζώο, αλλά όταν μπορούσε πήγαινε και αυτό με τα πόδια για να έχει μισθό όπω και οι άλλοι πατέρε. Αφού παραιτήθηκε από όλα του τα αξιώματα, όπω είπαμε, έζησε σαν ένα καλό υποτακτικό, έκτισε την Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων και ανακαίνισε την καλύβη εκθεμελίων, η οποία μέχρι σήμερα λέγεται του Πατριάρχου. Προείδε και προείπε το θάνατό του και κοιμήθηκε τον αιώνιο ύπνο πλήρη ημερών. Έφυγε από τον κόσμο τούτον με οσιοακό θάνατο, διότι ολόκληρο 24ρο έλαμπε από χαρά το πρόσωπό του από τι οπτασίε και επισκέψει των Αγίων Αγγέλων και των Οσίων Αγιορυτών Πατέρων, ενώπιον των οποίων παρέδωκε στον ποιητή και πλάστηκε Θεό ημών την Αγία και Μακαρία του Ψυχή. Αυτοί οι Άγιοι Ιεράρχε ζουν αιώνια κοντά στο Θεό. Ο γέρο Αρτέμιο και η Σπηλιά. Ο γέροντα τη Καλύβη Αγία Τριά, Ζαχαρία Μοναχό, μα διηγήθηκε το ακόλουθο γεγονό. Ήταν άνοιξη του 1920. Ο γέρο Αρτόμιο, από τη σκήτη τη Αγία Άνη, νέο μοναχό τότε, ξεκίνησε να πάει με εντολή του γέροντά του στο μοναστήρι τη Μεγίστη Λάβρας. Πριν φτάσει στο ησυχαστήριο του κυρί Αγία, έχασε το δρόμο, πήρε άγνωστο μονοπάτι και σε λίγο βρέθηκε μπροστά σε μια σπηλιά. Ήταν ακόμα πρωί, από περιέργεια προχώρησε μέσα στη σπηλιά και εκεί διέκρινε χνάρια ανθρώπου. Είπε τη γνωστή προσευχή «Διευχών των Αγίων, Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον ημάς» και περίμενε να ακούσει όπως συνηθίζουν οι πατέρες να λένε το «Αμήν», αλλά δεν πήρε καμία απάντηση. Προχώρησε περισσότερο μέσα και στο βάθος διέκρινε ένα μικρό σταμνί με λίγο νερό. Σκέφτηκε πως κάπου εκεί κοντά θα πρέπει να βρίσκεται κάποιο ερημίτης. Περίμενε λίγο, του φάνηκε πω αισθάνθηκε εμβοδία σαν μοσχολίβαντο, αλλά άνθρωπο δεν φαινόταν πουθενά. Τότε φώναξε και πάλι το διευχόν, αλλά απόκριση δεν πήρε. Σκέφτηκε να περιμένει για λίγο, βγήκε έξω από τη σπηλιά, παρατήρησε το μέρο δεξιά-αριστερά, αλλά δεν μπόρεσε να διακρίνει τίποτα. Άκουσε μόνο ένα μικρό θόρυβο. Ξεκίνησε να φύγει και όταν έφτασε στη λαύρα, διηγήθηκε το περιστατικό. Οι πατέρε του μοναστήρι που γνώριζαν καλά τα μέρη εκείνα, είπαν στο μοναχό Αρτέμιο, ότι εκτό από τη σπηλιά του Παχομίου δεν υπήρχε άλλη εκεί κοντά. Την άλλη μέρα, μαζί με άλλου τρει αδελφού του μοναστηριού, ξαναπήγαν στο μέρο εκείνο για να δουν και αυτή την τοποθεσία, αλλά δεν μπόρεσαν να βρουν τίποτα. Μόνο σε ένα σημείο αισθάνθηκαν όλοι μία ουράνια βοδεία και άρωμα μοσχολίβανου που του έκανε να καταλάβουν πω κάτι το υπερφυσικό υπήρχε στο μέρο εκείνο του ευλογημένου Αγίου Όρου. Σπηλιά στον Άγιο Παντελεήμονα. Πριν από 43 χρόνια, το 1936, συνέβη κάτι παρόμοιο στη σκήτη της Αγίας Άνη. Πάνω από τη σκήτη αυτή βρίσκεται ένα εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμονος με σπηλιά. Εκεί κοντά υπάρχουν και άλλες σπηλιές για τις οποίες είχαμε ακούσει θαυμαστά πράγματα, οπότε πριν από πολλά χρόνια αποφασίσαμε με τον γέροτά μου Ιωακή Μοναχό να πάμε και εμείς εκεί. Φτάσαμε με κόπο μπροστά στη σπηλιά, μπήκαμε μέσα και είδαμε ίχνη που φανέρωναν Πω κάποιο ευλογημένο άνθρωπο θα πρέπει να μένει σε αυτήν. Προχωρήσαμε πιο μέσα. Είδαμε ένα σταμνάκι με νερό και πιο ψηλά, στο ύψο ενάμιση ανθρώπου, υπήρχε μια άλλη σπηλιά μικρότερη από την πρώτη. Προσπαθήσαμε να βρούμε τρόπο για να ανεβούμε σε εκεί, αλλά τούτο ήταν αδύνατο γιατί το μέρο ήταν πολύ απότομο. Τότε, στο βάθο τη σπηλιά αυτή, διακρίναμε μια κακοφτιαγμένη σκάλα. Φαίνεται πω με αυτήν ο ερημίτη κάτοικο τη σπηλιά ανέβαινε και κατέβαινε στο καταφύγιο του. Και για να μην τον ενοχλούν τυχόν επισκέπτε, με το προορατικό χάρισμα που του είχε χαρίσει ο Θεό, σαν αντιμυστία τη Αυταπαρνήσεω και τον πολλόνα σκηνικό του κόπον, προστανόταν τον ερχομό του επισκέπτη και αμέσω ανέβαινε στην κρυφή σπηλιά του, τραβώντα τη σκάλα για να μην μπορεί κανεί άλλο να ανέβει. Είπαμε με τον Γέροντα τρει φορέ το διευχόν, αλλά καμιά απόκριση δεν λάβαμε. Τότε αρχίσαμε του χαιρετισμού τη Παναγία και εκεί που κοντεύαμε να τελειώσουμε, όταν λέγαμε το Υπεραγία Θεωτό σε όσων «Ο Πανίμητε Μήτερ, είτε κούσα τον Πάντων Αγίων Αγιότητα των Λόγων, και κάναμε τρεις μεγάλης γονικλησίες, ήρθε έντονη ευωδία μου σχολή βανού, και όλη η σπηλιά γέμισε από άρρητη ευωδία. Περιμέναμε λίγο, μήπως ευδοκίσε ο αν είμαι είτε κούσα τον παντων αγιων να των λόγων, και κάναμε τρει μεγάλε γονικλισίε, ήρθε έντονη ευωδία μου χολίβανου και όλη η σπηλιά γέμισε από άρρητη ευωδία. Περιμέναμε λίγο, μήπω ευδοκίσει ο Πανάγαθο Θεό, να βγει ο ευλογημένο εκείνο ερημίτη που ασφαλώ θα ήταν μέσα στη μικρή σπηλιά, αλλά δεν είδαμε τίποτα, και επειδή άρχισε να σκοτεινιάζει, κάναμε τρει μετάνιε, δοξάσαμε τον Θεό και φύγαμε, θεωρώντα του εαυτού μα ανάξιου να δούμε ένα τέτοιον άγιο άνθρωπο τα κρίματα του Κυρίου είναι εξερεύνητα. Ω βάθο πλούτου και σοφία και γνώσεω Θεού. Διότι όταν δοκιμάσαμε κάποια άλλη φορά να επισκεφτούμε τη σπηλιά αυτή, δεν βρίσκαμε τίποτα από εκείνα που είχαμε δει. Ασφαλώ ο κάτοικο τη σπηλιά εκείνη κατάλαβε πω κάποιοι ανακάλυψαν τα έχνη του και αποφάσισε να αλλάξει κατοικία. Με αυτόν τον τρόπο, οι ευλογημένοι εκείνοι πατέρε απέφευγαν τη δόξα των ανθρώπων για να βρουν δόξα και παρησία κοντά στο Θεό για τον οποίο Άπαυστο ο Θεό, πόθο Εγένετο. Άγιε στη σκήτη τη Αγία Σάνη. Η ιερά σκήτη τη Αγία Σάνη έχει δώσει στη μητέρα Εκκλησία 14 Αγίου, Οσίου και Νεομάρτυρε. Το νόσιο Γερόντιο το Κτήτορα. τον νόσιο Ιερομόναχο Σοφρόνιο, ο βίο του οποίου μοιάζει απόλυτα με το βίο του Αγίου Αλεξίου του Ανθρώπου του Θεού. Το νοσιομάρτυρα Νικόδημο που μαρτύρησε στο Ελβασάν τη Βορείου Υπήρου τον νοσιομάρτυρα Μακάριο, τον Εκχίου τη Βυθινία που μαρτύρησε στην Προύσα, τον νοσιομάρτυρα Κοσμά που μαρτύρησε στην Κωνσταντινούπολη, τον νοσιομάρτυρα Λουκά εξ που μαρτύρησε στη Μιτιλίνη, τον νοσιομάρτυρα Ιλαρίων από την Κρήτη που μαρτύρησε στην Κωνσταντινούπολη, τον νοσιομάρτυρα Νικήτα τον Τραπεζούντιο που μαρτύρησε στι Έρε, τον νοσιομάρτυρα Δαβίδ εκ Μικρά Ασία που μαρτύρησε στη Θεσσαλονίκη τον οσιομάρτυρα Παύλο εκ Σοποτού Πελοποννήσου που μαρτύρησε στην Τρίπολη, τον οσιομάρτυρα Νεκτάριο που μαρτύρησε στα βουρλά της Μικράς Ασίας, τον Όσιο Γεράσιμο, τον Όσιο Νίφωνα και τον Όσιο Σάβα μαθητή του Αγίου Νεκταρίου Επασκόπου Πενταπόλεως, ο οποίος κοιμήθηκε ουσιακά και αιώνιο ύπνο το Σωτήριο έτος το 1948 στην Ίσο Κάλυμνο, όπου μέχρι σήμερα βρίσκεται το ιερό σκήνος του, σό και αδιάφθορο, και εκπέμπει άρρητη ευωδία προς δόξαν Θεού, αλλά και κατασχίνη των υπό του σατανά πλανωμένων, οι οποίοι βλασφημούν αμφισβητούνται στην αγιότητα του μεγάλου φωστήρου της μητέρας Εκκλησίας, το Αγίου του Αγίου του Θαυματουργού. Εκτός των επωνύμων τούτων των οσίων και οσιομαρτύρων, η Ιερά Σχήτη της Αγίας Άνης έχει πλήθος Αγίων και Οσίων, οι οποίοι από υπερβολική ταπείνωση δεν θέλησαν να είναι γνωστοί στους ανθρώπους. Όπω θα δούμε από την αρχή και μέχρι τέλο αυτού του βιβλίου, σε ολόκληρο το Άγιον Όρο θα βρούμε περισσότερου άγνωστου Αγίου παρά γνωστού. Υπόδημα Αγνού και Αληθινού Υποτακτικού Ο γέροντας τη Καλύβη των Αρχαγγέλων στη σκήτη τη Αγία Άνη, Ανανία Ιερομόναχο, έστειλε τον υποτακτικό του Μιχαήλ μοναχό στη Δάφνη για επίγουσα εργασία με ρητή εντολή να επιστρέψει το βράδυ στην Καλύβη του. Η συγκοινωνία Δάφνη Αγία Άνη γινόταν τότε με βάρκε με κουπιά, αφού δεν είχαν βγει ακόμα οι μηχανέ. Και για τον λόγο αυτό, όλε οι ασχητικέ καλύβε που βρισκόταν κοντά στην παραλία διατηρούσαν ψαρόβαρκε με τι οποίε πήγαιναν και στη Δάφνη. Ο μοναχό Μιχαήλ, που ήταν ένα από του πιο καλού και συνεπεί υποτακτικού, ξεκίνησε το πρωί με τη βάρκα του γέρο Γεωργάκη, ο οποίο επειδή δεν είχε άλλο εργόχειρο, έκανε με τη βάρκα του τη συγκοινωνία Δάφνη Αγία Άννα. Έφτασε στη Δάφνη, τελείωσε εκεί την εργασία για την οποία πήγε, αλλά εν μεταξύ ο καιρό χάλασε. Έπεσε στη θάλασσα δυνατό αέρα και ξεθυ... σηκώθηκε απότομα μεγάλη θαλασσοταραχή με θεόρατα κύματα. Από του πατέρε που είχαν πάει στη Δάφνη, επειδή ήταν αδύνατο να γυρίσουν στι καλύβε του, άλλοι πήγαν στα γειτονικά εκεί μοναστήρια, σύμμονο πέτρα και ξεροποτάμου, και άλλοι ξεκίνησαν με τα πόδια για τι καριέ. Αυτό γινόταν τακτικά και οι πατέρε ήταν μαθημένοι να φέρουν και αυτόν τον σταυρό τη πρόσθετη ταλαιπωρία και έτσι φορτωμένοι του τουρβάδε με τα ψώνια πήγαιναν αγώγιστα με τα πόδια. Με το κομποσκίνη στο χέρι και την ευχή στο στόμα και την καρδιά τελείωναν τι εργασίε του μέχρι που βγήκαν μετά το 1933 οι μηχανέ και τα μοτεράκια και κλείτωσαν από τον πρόσθετο αυτό μαρτύριο. Ο αδερφό Μιχαήλ, ένα απλό μοναχό, αγαθό και άκακο, έμεινε κοντά στην παραλιακή ακτή, στο λιμάνι τη Δάφνη και περίμενε τη βάρκα που αφριζομανούσε με τα θεόρατα κύματα τη να γαλινέψει και δεν εννοούσε να απομακρυνθεί, παρόλο που ήταν στεναχωρημένο, γιατί είχε εντολή από το γέροντά του να γυρίσει οπωσδήποτε το βράδυ στο σπίτι. Εκεί που έκανε αυτέ τι σκέψει, βλέπει μπροστά του δύο λαμπροφορεμένους νέου που τον ρώτησαν για τον λόγο τη στεναχώρια του και αυτό του είπε. Έχω εντολή από το γέροντά μου να γυρίσω οπωσδήποτε το βράδυ και να μην μείνω ούτε μια βραδιά έξω από την ασχητική μα καλύβη. Οι νέοι του είπαν: Θέλει να μπει στη βάρκα μα να σε πάμε εμεί στο γέροντά σου, ο αδελφός Μιχαήλ με τα χαράς δέχτηκε την πρόταση των νέων. Μπήκε στη βάρκα του και ένας από τους δύο νέους πήρε τα κοπιά τη βάρκα, τα κουνησε δυο δύο-τρει φορέ και ξαφνικά βρέθηκαν στο λιμανάκι τη Αγία Άνης. Ο μοναχό Γαβρίλ, ευρισκόμενο υπό τη σκέπη τη υπακοή, δεν κατάλαβε τίποτα από το υπερφυσικό αυτό φαινόμενο και από τη χαρά του που φτάσανε νωρί, αφού βγήκε στην παραλία τη Αγία Άνης ευχαρίστησε του δύο λαμπρού εκείνου νέου για την καλοσύνη που του έδειξαν και ανέβηκε σχεδόν τρέχοντα στον ανήφορο για να φτάσει γρήγορα στο γέροντά του. Στο δρόμο του συνάντησε ο πάτερ Γαβρίλ, όπω του φάνηκε από την καλύβη Ευαγγελισμό τη Θεοτόκου, και αφού χαιρετήθηκαν καλογερικά, ευλογείται ο κύριο ο Πάτερ Γαβρίλ ρώτησε τον υποτακτικό Μιχαήλ από πού ερχόταν και γιατί ήταν τόσο βιαστικό. Ο Πάτερ Μιχαήλ απάντησε στο μοναχό ότι ο γέροντα τον είχε στείλει στη Δάφνη να πάρει τρόφιμα και να γυρίσει το βράδυ στο σπίτι. Αλλά επειδή ο καιρό χάλασε και η θάλασσα είχε μεγάλη φουρτούνα, η βάρκα του γέρο Γεωργάκη που είχε κάνει τη συγκοινωνία δεν μπορούσε να έρθει. Κι έτσι τον πήραν δύο νέοι και τον έφεραν από τη Δάφνη με τη δική του βάρκα και τώρα έτρεχε να φτάσει νωρί στο γέροντά του για να μην το μαλώσει και του βάλει κανόνα αυστηρή προσευχή και νηστεία. Τότε ο φαινόμενο μοναχό Γαβρίλ ρώτησε τον υποτακτικό Μιχαήλ, που ήταν αυτοί οι νέοι που τον έφεραν με τη βάρκα του, και αυτό του απάντησε πω έμειναν κάτω στην παραλία, αλλά επειδή εκείνο έφυγε βιαστικά, δεν του ρώτησε που θα μείνουν. Ο μοναχό Γαβρίλ λέει στον καλό υποτακτικό: Αδελφέ, γέριξε μια ματιά προ τη θάλασσα. Γύρισε και είδε πω η θάλασσα είχε ασπρίσει από του αφρού και τα κύματα, και σκέπαζαν όχι μόνο το λιμανάκι, αλλά και όλη την παραλία μέχρι τα βράχια. Ούτε βάρκα, ούτε ψυχή φαινόταν πουθενά. Ο φαινόμενο μοναχό Γαβρίλ έγινε άφαντο από τα μάτια του υποτακτικού Μιχαήλ, ο οποίο συνήθω από την έκσταση. Η τυφλή πακοή προ το γέροντά του τον είχε μέχρι τη στιγμή εκείνη σκεπάσει και, και μόνο τότε κατάλαβε πω οι δύο εκείνοι ναι ήταν ο μεν που πήρε τα κοπιά τη βάρκα από τη Δάφνη και τα κούνησε τρει φορέ, ο Αρχάγγελο Μιχαήλ, ο δε άλλος που παρουσιάστηκε μπροστά του με το σχήμα του μοναχού Γαβρίλ από την Καλύβη Ευαγγελισμό, ο Αρχάγγελο Γαβρίλ. Τα μάτια του καλού υποτακτικού Μιχαήλ Μοναχού πλημμύρισαν από δάκρυα χαρά και ευγνωμοσύνη προ του Αρχαγγέλου και με όλη τη δύναμη τη ψυχή και του σώματο έτρεξε να αναγγείλει το θάμα των Αρχαγγέλων στο γέροντά του. Όταν έφτασε στην καλύβη, βρήκε το γέροντά του Ανανία Ιερομόναχο, ο γανατιστό, μπροστά στην εικόνα των Αρχαγγέλων, να προσεύχεται και να παρακαλάει τον Θεό και του Αρχάγγελου που στο μέσο της εικόνας έχουν τον Δεσπότη Χριστό. Με δάκρυα στα μάτια ζητούσε να βοηθήσουν τον υποτακτικό του Γαβρίλ να επιστρέψει. Και ειδού ο Πανάγαθος Θεό εισακούει την προσευχή του Γέροντα και με την πρεσβεία των Αγίων και των Δούλων του, εμ έπο, εμ έργων, εισακούει και κάνει το θάλημα των φοβουμένων αυτών. Τα αγαθά τη υπακοή. Άλλο υποτακτικό, ένα μοναχό το όνομα του οποίου δεν αναφέρουμε διότι βρίσκεται ακόμα εν ζωή, μου διηγήθηκε το ακόλουθο φρικτό θαύμα που έγινε στι μέρε μα. Ο αδελφός αυτό βρέθηκε κάποτε στο πανηγύρι ενό μεγάλου μοναστηριού, στι εορτέ του οποίου συνήθω σειραίει πλήθο προσκυνητών, μοναχών και κοσμικών. Κατά το μέσο τη αγριμνία του πανηγυριού, ο μοναχό βρέθηκε στην ανάγκη να πάει στο μέρο για τη σωματική του χρήα. Μόλι μπήκε στο αποχωρητήριο, ένα κοσμικό όρμησε εναντίον του μοναχού με πρόθεση και με την απειλή όπλου να κορέσει κτηνόδη επιθυμία του. Ο μοναχό έκπληκτο και κατατρομαγμένο, με πόνο ψυχή και ακλώνη πίση στο Θεό και στην επακοή, με όλη του τη δύναμη φώναξε: Παναγία μου, με τι ευχέ του γέροντά μου, σώσε με. Και αμέσω ο υποτακτικό αυτό, χωρί να καταλάβει πώ και πότε, βρέθηκε μπροστά στο κελί του γέροντά του, που απήχε από το μοναστήρι εκείνο μια μισή ώρα. Τότε, γέροντα και υποτακτικό, έδωσαν δόξα και ευχαριστία στο Θεό και την κυρία Θεοτόκο, που προστάτευσαν και κλείτουσαν τον αδελφό από την απροσδόκητη επίθεση του κακοποιού ανθρώπου. Το θαύμα αυτό μα φανερώνει ότι και επί των ημερών μα γίνονται θαύματα παρόμοια με αυτά που γινόταν στου πρώτου χριστιανικού χρόνου, κατά του πρώτου αιώνε εκμή του ερημικού και ασκητικού μοναχισμού, στη Μέση Ανατολή και Αλαχού, όπω μελετάμε στα βιβλία του Βεργετινού και του Γεροντικού. Διότι, καθώ λέει και ο Θείο Απόστολο των Εθνών, Μακάριο Παύλο, Ιησούς Χριστό, χθε και σήμερον, ο αυτό και ει του Αρκεί να έχουμε πίστη και αγάπη προ αυτόν και το Ευαγγέλιο του. Τρομερό αποτέλεσμα τη παρακοή. Σε μια από τι παραλιακές καλύβε τη Κήτη, πριν από 90 περίπου χρόνια, ασκήτευαν πέντε μοναχοί, ο γέροντα ιερομόναχος και πνευματικό, ο διάδοχο ιερομόναχο, δύο μοναχοί και ένα δόκιμο μοναχό. Η ζωή του, άκρα καλογερική, με όλου του τύπου τη ιερή παράδοση του Ισχητικού μοναχισμού. Προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να υποτάσσονται στο θέλημα του κυρίου και να ζούνε όπω όλοι οι πατέρε τη Σκήτης, σύμφωνα με τα τυπικά και τι παραδόσει των Αγίων Πατέρων. Ο δόκιμο έγινε μοναχό και έλαβε το όνομα Σάβα. Πέρασαν πολλά χρόνια στην υπακοή. Πέθανε ο πνευματικό και κατά την τάξη έγινε ο διάδοχο γέροντα τη συνοδεία και με τη βοήθεια του Θεού συνέχισαν την πορεία τη πνευματική ζωή. Ο νεότερο μοναχό τη συνοδεία αυτή άβα, σαν αγαθό και απλό που ήταν, είχε προκόψει πολύ στην επακοή και στην πνευματική ζωή. Αλλά ο μισόκαλο διάβολο φθώνισε την προκοπή του και άρχισε να σπέρνει ζυζάνια στο μυαλό του. Στην αρχή έβαλε επιθυμία στην καρδιά του να πάει στην κορυφή του άθωνα για να προσκυνήσει επειδή άκουγε άλλου μοναχού να λένε: Πήγα στην κορυφή του βονού και ήταν ωραία. Θα πρέπει να πα και εσύ, άλλο είναι να σου λέμε εμεί, και άλλο αυτό που θα πα να δει εσύ. Από αυτά πίστηκε ο αδελφό Σάβα ότι πρέπει να πάει και αυτό να δει πώ φαίνεται το όρο από την κορυφή του. Νόμιζε δε, όπω του παρέστησε ο σατανάς, ότι εκεί πάνω μένει κάποιο ευάσμιο γέροντα που είναι Άγιο και τον προσκαλάνε και γι' αυτό λέγανε Θα πάω και εγώ να προσκυνήσω τον γέρο Άθωνα. Είπε στο γέροντα του λογισμού του και τον παρακαλούσε να του δώσει την άδεια για να εκπληρώσει την αγαθή όπω νόμιζε επιθυμία του. Ο γέροντα του όμω είχε αντίθετη γνώμη και του έλεγε πω δεν είναι καιρό ακόμα να πάει στην κορυφή του βουνού αλλά και πως δεν πρόκειται από αυτό το πράγμα να προκόψει καμιά ψυχική ωφέλεια και γι' αυτό αρνήθηκε να του δώσει την άδεια. Ο μοναχός Άβα, πιεζόμενο από του πονηρού λογισμού του Σατανά, δεν μπορούσε να ησυχάσει και έτσι αποφάσισε να κάνει παρακοή και να πάει στην κορυφή του γέρο Άθωνα. Αφού λοιπόν πήρε μόνο του την απόφαση, έφυγε κρυφά από την ασχετική καλύβη του και πήγε στην καρασιά, κοινοβίασε στο κελί των Αγίων Πάντων για μερικά χρόνια, και όπω μα διηγήθηκε ο μετέπειτα γέροντα του κελιού αυτού, γέρο Γρηγόριο, ήταν αυτό που ήταν νέο ακόμα ένα νησιάτικο πρωινό, χωρί την άδεια και ευλογία του γέροντά του Γρηγορίου Ιερομονάχου, ξεκίνησε για το γέρο Άθωνα. Κανεί από τη συνοδεία δεν γνώρισε πού θα πήγαινε ο πάτερ Σάβα, ο οποίο βάδιζε αρκετή ώρα και όταν έφτασε στη θέση Χαϊρή, συνάντησε του Σατανά σε σχήμα πνευματικού, όπω μα διηγήθηκε ο γέρο Γρηγόριο, υπό του ακόλουθε συνθήκε. Σε μια στροφή του δρόμου παρουσιάζεται ένα ασπρογέννη και πολύ σεβάσμιος στην όψη γέροντα, που έδειχνε πολύ κουρασμένο και με πολύ τάχα συμπόνια, είπε στο μοναχό Σάβα. Πού πα, παιδάκι μου, και φαίνεσαι κατάκοπος και πολύ στεναχωρημένο, τι έχει. Ο μοναχό Σάβα, μόλι είδε αυτόν τον άγνωστο γέροντα μπροστά του, που τον είχε πλησιάσει πολύ, τα έχασε από το φόβο του και δεν ήξερε τι να απαντήσει. Το μόνο που κατάφερε να είπε ήταν: Θέλω να προσκυνήσω το γέρο Άθωνα. Τότε ο φαινόμενο γέροντα άρχισε με γλυκόλογα να του λέει: Εγώ είμαι παιδί μου, ο γέρο Άθωνα, εσύ που μένει, από πού έρχεσαι. Ο μοναχό Σάβα συνήλθε λίγο από το φόβο και του είπε: Εγώ γέροντα είμαι από τη σκήτη τη Αγία Άνη, μένω στην κερασιά και πηγαίνω για πρώτη φορά στον Άθωνα να προσκυνήσω. Ο φαινόμενο σα προγέννη ρώτησε τον μοναχό Σάβα: Από την Αγία Άννα είπε πω είσαι, πώ δεν σε ξέρω εγώ, σε ποια βημένη, γιατί δεν σε ξέρω, εγώ του γνωρίζω όλου, αλλά σένα ένα πρώτη φορά σε βλέπω και μου φαίνεται παράξενο πώ εγώ να μη σε ξέρω. Φαίνεται θα έφυγε από την υπακοή. Ο μοναχό Σάβο το απάντησε. Εγώ έμεινα στην Αγία Άννα πρώτα, αλλά εδώ και μερικά χρόνια έφυγα και πήγα στην κερασιά στο κελί των Αγίων Πάντων. Έχω πολλά χρόνια στην καλογερική, διαφώνησα με του παραδελφούς μου και έμεινα στην κερασιά. Αλλά τώρα και δύο χρόνια ξαναγύρισα στην πρώτη μου μετάνια, την καλύβη του Αγίου Δημητρίου. Ούτε εγώ σε γνωρίζω, και μου φαίνεται περίεργο που λε πω του ξέρει όλου. Εσύ ποιο είσαι και πώ δεν με ξέρει εμένα. Ο φαινόμενο γέροντα του απάντησε. Εγώ, παιδί μου, όπω σου είπα, είμαι πνευματικό και όλοι οι υποτακτικοί που ξεθαρεύουν και θέλουν να κάνουν το θέλημά του έρχονται και μου βάζουν μετάνια. Σένα μέχρι τώρα φαίνεται σε σκέπαζε η υπακοή που έκανε στο γέροντά σου και γι' αυτό δεν σε ξέρω. Αλλά δεν πειράζει, τώρα δεν είναι ανάγκη να κουραστεί άλλο. Εγώ είδα την προαίρεσή σου και ήρθα μόνο μου. Έλα να με προσκυνήσει και να μην κάνει τον κόπο να ανέβει πάνω στην κορυφή. Βάλε μετάνια και γύρισε πίσω στο σπίτι σου και στο θέλημά σου και εγώ θα φροντίσω για σένα. Ο μοναχό Άβα, από την επιθυμία που είχε να κάνει το θέλημά του και σκοτισμένο από την παρακοή, ξέχασε την ωραία προσευχή που κάθε μοναχό πρέπει πάντα στην καρδιά και στα χείλη του να έχει και χωρί να σκεφτεί τι κάνει, έσκυψε, έβαλε με τάνια και εκεί που φιλούσε το χέρι του φαινόμενου γέρο Ασπρογέννη, είδε τα νύχια του να φτάνουν μέχρι τον αγκώνα και το χέρι του να είναι καλυμμένο από μεγάλα λέπια. Τότε κατάλαβε πω ο φαινόμενο γέροντα δεν ήταν άλλο από τον πανούργο γέρο διάβολο και σατανά. Ήταν αργά όμω όταν κατάλαβε την απάτη. Το κακό είχε γίνει από τον διάβολο, ο οποίο του είπε: Τώρα πλέον είσαι δικό μου και θα έλθω μια μέρα να σε πάρω. Αυτά είπε και έγινε άφαντο. Ο δυστυχή και ταλέπορο Σάβα, μόλι φύρισε το χέρι του Σατανά, ζαλίστηκε, έπεσε κάτω λιπόθυμο και ύστερα από πολλέ ώρε περαστικοί μοναχοί τον βρήκαν σε πολύ κακά χάλια. Στην αρχή δεν μπορούσαν να πει ούτε λέξη, τον πήραν και τον πήγαν στην καλύβη που έμεινε στην Αγία Άννη, που ήταν και η πραγματική μετάνοια του. Μετά από τρει μέρε ήλθε στον εαυτό του και με δάκρυα στα μάτια διηγήθηκε αυτό που του είχε συμβεί. Ζήτησε πολλέ φορέ συγχώρεση από τον γέροντά του και τους του παραδελφού του. Εκείνοι, με πόνο στην ψυχή και δάκρυα στα μάτια, το συγχώρεσαν με την καρδιά του και παρακαλούσαν μέρα νύχτα τον Θεό να το συγχωρήσει και να παραβλέψει το σφάλμα του που στο μεταξύ, ώρες ώρε δεν ήταν στα λογικά του, αλλά κλεινόταν στον εαυτό του και έκλαιγε απαρηγόρητα. Στη σκήτη τη Αγία Άνη έμεινε περίπου 8 χρόνια, αλλά δεν μπορούσε να ησυχάσει και με την άδεια του γέροντά του έφυγε και πήγε στο μοναστήρι των Ιβύρων που βρίσκεται η εικόνα τη Παναγία τη σα. Έμεινε εκεί άλλα 15 χρόνια, αλλά και πάλι έφυγε από τη μονή των Ιβύρων και πήγε στο γέροντά του στην Αγία Άννα. Η θεία πρόνοια για παραδειγματισμό και ωφέλεια των άλλων τιμωρεί τον άνθρωπο, τιμωρεί το σώμα για να σωθεί η ψυχή. Όπω λέγει ο Απόστολο Παύλο, Παραδούνε τον το Σατανά ει όλεθρον τη Σάρκο, ή να το πνεύμα σωθεί εν τη ημέρα του κυρίου Ισού. Αλλά στον αδελφό αυτό συνέβη κάτι το τρομερό. Η μοναχή τη ασχητική αυτή καλύβη, όπω και άλλε παρελαϊκέ καλύβε είχαν μια βάρκα και πήγαιναν συχνά για ψάρεμα. Τρία χρόνια μετά την επιστροφή του μοναχού Σάβα, τον πήραν και μπήκαν στην ψαρόβαρκα για να πάνε για ψάρεμα. Την ίδια ακριβώ ώρα που είχε βάλει μετάνοια στο Σατανά, σκέπασε τη βάρκα ένα τριφτό αέρα που μπροστά στα μάτια των αδελφών άρπαξε τον Σάβα όπω ήταν με το σώμα και δεν τον ξαναείδε ποτέ κανεί δηλαδή. Όπω είπαν και οι άλλοι πατέρε, τον πήρε ο Σατανά με το σώμα του μπροστά από τα μάτια του. Αυτή δυστυχώ είναι η καρπή τη παρακοή με τα αλλοέθρια αποτελέσματά του, επειδή, όπω λέει ο Θεό Παύλο, διά έρχεται η οργή του Θεού επί του ιού τη απειθία. Το τρομερό αυτό πάθημα, α μα γίνει μάθημα και α προσέξουμε την επιβολή του Σατανά, ο οποίο δεν τρώει, δεν πίνει, δεν κοιμάται, αλλά όσο λέω νοριόμενο, ζητά ποιον θα μπορέσει να κατασπαράξει και να καταπιεί. Αγαπητοί ακροατέ, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλο μια ακόμα εκπομπή. Τα λόγια τη Ερήμου α αποτελούν την πηξίδα του σωστού πνευματικού προσανατολισμού μα στην καθημερινότητά μα. Χαίρετε. Τα λόγια τη Ερήμου Η κοινωνία τη Ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων τη Εκκλησία μα πηγαίνει ελπίδο και παραμυθία. Επιμέλεια και παρουσίαση χάρη αράπη.